έχει παραδοτέα, πρέπει να κάνει να απαντήσει σε αυτούς. Κύριε Γούλα, κάνετε ερώτηση μετά στην τοποθέτησή σας. Ερώτηση, κύριε Βαγιούλη. Συγγνώμη, δύο ερωτήσεις διευκρινιστικές. Βλέπω ένα πρόγραμμα εδώ, το Μίγκλ, το περιβόητο. Κύριε Βαγιούλη, δεν είπα πριν. Μέσα στο αντικείμενο των προγραμμάτων, είπα να μην χάσουμε χρόνο να σε εξηγήσω το κάθε ένα. Μέσα στα αντικείμενα των προγραμμάτων υπάρχουν πάρα πολλά αντικείμενα. Είναι δηλαδή πληροφορική, είναι με διαχείριση ελεύθερων χώρων. Υπάρχουν και για μετανάστες. Τρία από αυτά είναι για μετανάστες. Όχι, δεν είναι αυτή η ερώτηση. Δεν είναι ναι. Στο ένα μιλάει για πτυχίο ΑΕ ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών τη Σιμενταπή ή Αλλοδαπή, αναγνωρισμένο από το ΔΑΤΑΠ. Και άριστη γνώση που σημαίνει C2 proficiency. Και στο άλλο, ακριβώς το ίδιο λέει, πτυχίο ΑΗ ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών δεν αναφέρεται σε πτυχίο αλλοδαπής αναγνωρισμού από ΔΑΤΑΠ και μιλάει για καλή γνώση, δηλαδή lower, B2. Γιατί στο ένα, που είναι το ίδιο αντικείμενο, δηλαδή πτυχίο ΑΗ ανθρωπιστικών, ζητάμε καλή γνώση, μήπως είναι φωτογραφική η διάταξη, μήπως επιτρέπουν σε κάποιους περισσότερους να ενταχθούν στη διαδικασία, γιατί δεν ζητάει και στα δύο άριστη γνώση. Λοιπόν, εντάξει, εδώ είμαστε να δείτε αν είναι φωτογραφικές ή όχι. Όχι. Εγώ θα σας καλέσω στην Επιτροπή. Εγώ θα σας καλέσω στην Επιτροπή. Όχι, δεν το ξέρω λεπτομέρειες τώρα για το κάθε πρόγραμμα, δεν ξέρω τι να σας πω. Μα γιατί δεν μπαίνει νέο κριτήριο. Το κάθε πρόγραμμα έχει διαφορετικό. Ναι, ναι. Όχι, θέλω και εγώ να το πω. Κύριε Ραμβούλα, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Πριν από λίγο έγινε ερώτηση από την παράταξή σας, έκανε ο κύριος Λόλος. Έτσι. Λοιπόν, μισό λεπτό, κύριε Ταξούδη. Ωραία, αν υπάρχει άλλη μια ερώτηση, κύριε Ραμβούλα. Ζητώ το λόγο. Σας παρακαλώ πολύ, διευκολύνετε λίγο τη διαδικασία. Ναι, απολύτως, πολύ κουρασμένο. Απολύτως, απολύτως. Εντάξει. Λοιπόν, θέλουμε πράγματι να απαντηθεί το ερώτημα, γιατί βλέπουμε διαφορετικά προσόντα σε προγράμματα ξενόγλωσσα. Γιατί άλλα έχει καλή γνώση, άλλη πολύ καλή και άλλη άριστα. Με λίγα λόγια, γιατί lower advanced και proficiency. Και επίσης, ένα ερώτημα αναφέρεται ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μήπως η διατύπωση είναι η κοινωνικών σπουδών. Τώρα μιλάς λεπτομέρειες που δεν τις ξέρω. Γιατί αυτά είναι ότι θέλω και τα δύο πτυχία. Όταν λέμε και, σημαίνει ότι θέλω και τα δύο πτυχία. Όταν λέμε ή, σημαίνει ότι θέλω ή το ένα ή το άλλο. Έτσι. Αλλά θέλω να γνωρίζουμε. Επίσης, εκτός αυτών των προσόντων, τα υπόλοιπα θα είναι κοινωνικά κριτήρια ή θα έχουμε μοριοδότηση για τυχόν μεταπτυχιακό παράδειγμα πάνω στο αντικείμενο για να γνωρίζουμε. Θα είναι δηλαδή η ανεργία το επόμενο προσόν ή θα είναι η εξειδίκευση. Όχι, δεν θα είναι η ανεργία. Ερώτηση υπάρχει. Άλλη. Αν δεν υπάρχει, κύριε Ταξούδη. Όχι. Τοποθετήσεις. Ναι. Είναι, το είπα πριν, είναι το budget το οποίο δικαιούμαστε και αν δεν προσλάβουμε θα το χάσουμε και σε πολλά από αυτά θα το έχω χάσει ήδη. Γιατί αυτά είναι προγράμματα 2 ετών και εγώ δεν έκανα ακόμα προσλήψεις. Θα χαθεί. Εντάξει, είναι άδικο δηλαδή. Γιατί να μην πάρει ένα παιδάκι να δουλέψει. Κύριε Μαμάκο. Εμείς κύριε Πρόεδρε, επειδή είχαμε ψηφίσει και την προηγούμενη φορά την υποβολή, ψηφίζουμε και την υπανυποβολή τους. Ψηφίζει. Κύριε Γκρίκη. Εμείς έχοντας διαφωνήσει με την ουσία των προγραμμάτων, θα καταψηφίσουμε φυσικά συνολικά. Και θεωρούμε ότι είναι και αποκαλυπτικό λίγο αυτό που είπε ο Προεδρεύων, ο Δημαρχεύων, ότι υπάρχει μια σκοπιμότητα να μην χαθούν τα κονδύλια. Νομίζω το κύριο είναι τι θα κάνουν αυτά τα προγράμματα. Και θεωρούμε ότι ορισμένα από αυτά έχουμε τοποθετηθεί, εντάξει, να μην ξαναπώ σήμερα και παίρνω το χρόνο. Θεωρούμε ότι τα μισά αποτελούν υποκρισία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση και με τους μετανάστες και με τους πρόσφυγες κλπ. Γιατί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση προκαλεί το πρόβλημα. Και δεύτερον, στα ζητήματα που αφορούν τα μέτρων ασφάλειας αντιτρομοκρατικά κλπ. Είναι και στην κατεύθυνση σήμερα της μεγαλύτερης καταστολής και ο Δήμος, παίρνοντας το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ενισχύει αυτή τη λογική. Άρα τα καταψηφίζουμε συνολικά. Κύριε Γούλα. Λοιπόν, είμαι καταρχήν υπέρ των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όμως διαφωνώ στον τρόπο έτσι που τα οργανώνεται με υποβαθμισμένο επιστημονικό προσωπικό. Δηλαδή,
βάζεται σε όλους οικονομολόγο, πιέψελον οικονομικού, λες και είναι να κάνει λογιστική διαχείριση όλων των προγραμμάτων. Δεν είναι λογιστική διαχείριση. Εγώ θα έλεγα το εξής, θα μπορούσε να πούμε για τους οικονομολόγους. Να γίνει ένα γραφείο λογιστικής υποστήριξης για όλα τα προγράμματα. Και οπότε εκεί προκυρήσω μία θέση οικονομολόγου ή λογιστού με μεταπτυχιακό, άμα θέλουμε να είναι και υψηλού επίπεδου, με τριετή εμπειρία σε λογιστική. Οπότε είναι συγκεκριμένο λογιστική. Παρακολουθεί τη λογιστική. Και αγγλικά proficiency, δεν μιλάει με τους ξένους. Θα έρχονται σε επαφή. Και δεν μπορεί να είναι τώρα μεσοβέζικες καταστάσεις, ξέρω εγώ, καλή γνώση ή άριστη γνώση. Όσον αφορά τώρα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, είναι συγκεκριμένο. ECDL, 6 ενότητες, τελεία. Οπότε είναι ξεκαθαρισμένο το θέμα. Μέχρι 6.